Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο που είδατε και από τον τίτλο, έχουμε το story time που σας είχα υποσχεθεί. Το είχαμε κάνει δημοψήφισμα μέσω του Instagram story. Σας είχα ρωτήσει τι θέλετε να κάνουμε στο επόμενο βίντεο. Οι επιλογές ήταν ερωτήσεις και απαντήσεις ή ένα story time για το πώς έχασα 9 κιλά μέσα σε 2,5 περίπου μήνες. Και θριαμβικά νίκησε το story time, οπότε είμαστε εδώ για να σας πω την ιστορία μου σχετικά με τα κιλά. Πριν ξεκινήσω να σας πω ότι είναι story time, αυτό το βίντεο δεν είναι συμβουλευτικό αλλά είναι ενημερωτικό. Δεν έχω καμία απολύτως κατάρτιση πάνω στο κομμάτι της διατροφής, της άσκησης και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με δίαιτες κτλ. Ήταν καθαρά πράγματα που έκανα από μόνη μου, με λίγη έρευνα από το ίντερνετ και με τη βοήθεια κάποιων φίλων μου φοιτητών που ήταν στο κομμάτι της διατροφής, αλλά δεν συμβουλεύτηκα κανέναν διατροφολόγο, ούτε μου δόθηκε πρόγραμμα ειδικά για εμένα και για τις δικές μου σωματικές ανάγκες. Το ύψος μου είναι 1,57 και τα ιδανικά κιλά για μένα είναι γύρω στα 48 με 49 κιλά. Βαριά 50 και στα 50 είμαι καλά. Αυτή τη στιγμή είμαι 50-51 κιλά, έχει κυμαίνομαι. Όταν λοιπόν πήρα την απόφαση να χάσω κιλά, ήμουνα 53 κιλά, 52-53 κιλά και έφτασα μέχρι και 41 κιλά με αυτό το πράγμα που έκανα. Εγώ δεν χρειαζόμουν να χάσω τόσο κιλά, απλά με έπιασε μία μανία. Δεν ξέρω και δεν θα θέλω να πω αυθαίρετα πράγματα, αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα τώρα που το βλέπω με πιο καθαρό μάτι να είχα τάσεις προς νευρική ανορεξία με όλα αυτά που είχα κάνει τέλος πάντων, γιατί είχα πάθει μια ψύχωση σε μια δόση προς το τέλος με τις θερμίδες. Εμένα γενικά το καλούπι μου είναι το εξής: είμαι αρκετά λεπτή εδώ πέρα στα χέρια, σχετικά λεπτή σε σχέση με όλο μου το σώμα. Έχω στήθος σχετικά μεγάλο για το σωματότυπό μου. Έχω λεπτή μέση σχετικά επίσης. Και από εδώ και κάτω είναι που έχω τις πιο προβληματικές εντός εισαγωγικών περιοχές. Δηλαδή γενικά στην οικογένεια έχουμε... εντάξει, τώρα φοράω και ένα τζινάκι που δεν πολύ φαίνεται. Έχω τέλος πάντων μπούτια, τα οποία είναι πιο μεγάλα και πιο χοντρούτσικα από το φυσιολογικό. Όπως επίσης και έχω πάρα πολύ παχουλές γάμπες. Τριγύριζα αρκετές φορές στο μυαλό μου να κάνω γυμναστική και να ξεκινήσω να τρέφομαι λοιπόν πιο υγιεινά για να μπορέσω να βελτιώσω την κατάσταση του σώματός μου, αλλά και γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα φαγητά απ' έξω, να ξέρετε ότι μειώνουν πάρα πολύ την ενέργειά μας και μειώνουν πάρα πολύ και την διάθεσή μας. Ενώ ήμουν το παιδί που έτρωγε πάρα πολύ junk food και ό,τι βρωμιά και πολλές σοκολάτες, μια μέρα ξύπνησα και είπα θα το κάνω, γιατί κουράστηκα να είμαι κουρασμένη. Και αποφάσισα λοιπόν να ξεκινήσω διατροφή. Και ξεκίνησα μία μέρα, όχι Δευτέρα, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δεν ήταν Δευτέρα, απλά ξύπνησα μια μέρα και είπα σήμερα θα το κάνω. Το πρώτο πράγμα που έκανα για να ενεργοποιηθώ ήταν να κάνω γυμναστική. Και ο λόγος που ήθελα να το κάνω αυτό ήταν γιατί όταν κάνω γυμναστική και από πιο μικρή που έκανα έτσι αναδιαστήματα, μετά ένιωθα τύψεις να φάω, γιατί είχα στο μυαλό μου ότι τσάπα γυμνάστηκα, καταστρέφω αυτό που μόλις έκανα. Οπότε αυτό που έκανα ήταν να ξεκινήσω να γυμνάζομαι, ούτως ώστε όταν θα έρθει η στιγμή να φάω υγιεινά για να μπορέσω να επιβραβεύσω τον εαυτό μου και με υγιεινό τρόπο διατροφής, αλλά και για το κόπο που έκανα και τον υδρότα που έσταξα την ώρα που γυμναζόμουν. Αυτό που έκανα λοιπόν ήταν να γυμνάζομαι 4 φορές την εβδομάδα, μερικές φορές και 5 και μερικές φορές και 6. Δεν έδινα καθόλου τον εαυτό μου ρεπό ένα χρονικό διάστημα, πολύ μικρό όμως, γιατί είχε περάσει εκείνο το κομμάτι της ψύχωσης που σας είχα πει πριν. Σε νορμάλ όμως πλαίσια και κατά μέσο όρο, ήμουνα γύρω στις 4 φορές γυμναστική. Αυτό που έκανα ήταν να κάνω αερόβια γυμναστική, η οποία βοηθάει στο να χάσεις θερμίδες, γιατί καίς πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Και σε δεύτερη φάση έκανα και κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης μυών, οπότε ουσιαστικά μπορώ να πω ότι τα έκανα όλα και πάντα μόνη μου, με τις συμβουλές του DVD και αργότερα με προγράμματα που είχα στο YouTube. Θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες από κάτω, από πού
έβλεπα τα βιντεάκια τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ και η διατροφή μου ήταν η εξής. Έτρωγα 4 φέτες βιτάμ με μέλι που είναι το αγαπημένο με εμένα προσωπικά ούτως ή άλλως και τρώω και τώρα, δηλαδή αυτό τρώω για πρωινό, κάθε πρωί τρώω φέτες με μέλι. Το ψωμί ήταν ολικής αλέσεως και σε αυτό το σημείο να σας πω για όσους δεν γνωρίζετε ότι τα ολικής αλέσεως δεν έχουν λιγότερες θερμίδες από ότι τα κανονικής, τα άσπρα δηλαδή τα αλεύρια, απλά είναι πιο υγιεινά και πιο δύσκολα τα χωνεύει ο οργανισμός, οπότε έχεις την αίσθηση του κορεσμού περισσότερο καιρό από ότι το να φας λευκό ψωμί. Το μεσημέρι έτρωγα μια τεράστια σαλάτα. Σαλάτα με δικές μου προσωπικές προτιμήσεις. Αυτό που έκανα συνήθως ήταν να παίρνω ένα τεράστιο μπολ πραγματικά, θα σας δείξω κιόλας ποιο. Έπαιρνα ένα τέτοιο μπολ λοιπόν και το γέμιζα σαλάτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ πέρα, άμα το φας όλο, θα χορτάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα σας πω τι έβαζα συνήθως. Έβαζα πάντα πρωτεΐνη, που σημαίνει ότι έβαζα είτε τόνο, είτε σολομό, είτε κοτόπουλο. Και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, πιο πολύ για τη γεύση, θα μπορούσα να πάρω ένα σουβλάκι κοτόπουλο, ένα όμως, και να το σπάσω μέσα στη σαλάτα, ούτως ώστε να έχει πιο πολύ νοστιμιά. Τα λαχανικά που χρησιμοποίησα ήταν μαρούλι, iceberg και το κόκκινο μαρούλι, τέτοια διάφορα. Πολλές φορές έβαζα ρόκα, ντομάτα σίγουρα κάθε φορά, ντομάτα και αγγούρι. Και έβαζα ελαιόλαδο, χωρίς όμως να το μετρήσω, έβαζα με το μάτι όσο ήθελα, γιατί θεωρώ ότι το ελαιόλαδο δεν μου έκανε κακό, επειδή γυμναζόμουν κιόλας, οπότε το έκαιγε πάρα πολύ εύκολα. Και για να νοστιμήσει λίγο παραπάνω, έκανα μία σος, η οποία συμπεριλάμβανε μέσα γιαουρτί, μουστάρδα, λίγο κάρι, πιπέρι και λεμόνι. Η σος μουστάρδας, τέλος πάντων, κάπως έτσι γίνεται σπιτική, την άπλωνα από πάνω σαν dressing και μετά το βράδυ έτρωγα ένα γιαούρτι 2% στραγγιστό, γιατί είναι το μόνο που μπορώ να φάω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ενόστιμο, και το συνδύαζα με βρώμη είτε με κάποιους ξηρούς καρπούς, οι οποίοι όμως ήταν ανάλατοι και τους έπαιρνα από μαγαζί με ξηρούς καρπούς και όχι από αυτά τα συσκευασμένα που έχουν πάρα πολύ αλάτι, παρόλο που μπορεί να μην το αναγράφουν ή να μην το αντιλαμβανόμαστε. Έπαιρνα πάντα, ας πούμε, αμύγδαλα άψητα, ή έπαιρνα μερικές φορές για νοστιμιά, μπορεί να έπαιρνα τα μακαντέμια, τα οποία είναι πανάκριβα μεν, είναι πάρα πολύ βουτυρένια και αυτά έχουν όντως πλούσια σε θερμίδες, αλλά σε μπούκωναν τόσο εύκολα και δεν ήθελες να φας παραπάνω ούτως ή άλλως. Έβασα λοιπόν στο γιορτάκι μου είτε ξηρούς καρπούς είτε βρώμη κτλ. Και έκοβα λίγο φρούτο και λίγο μέλι για να μου το κάνει πιο νόστιμο. Και το έτρωγα γύρω στις 9 με 10 η ώρα, δεν έκανα δηλαδή αυτό το μετά τις 8 δεν τρώω τίποτα κτλ. Εάν ένιωθα ότι πεινάω, θα έρθανα στις 10 η ώρα να το φάω. Επίσης, το που έκανα ότι ήταν μια φορά την εβδομάδα, μία μέρα την οποία θα διάλεγα ή που ήθελα, ας πούμε, να χαλαρώσω εντός εισαγωγικών, θα έτρωγα λίγη σοκολάτα και θα προτιμούσα σοκολάτα μαύρη, η οποία ξέρουμε ότι είναι υγιής κτλ. Και ότι είναι πιο καλή σε διατροφικά συστατικά, όχι σε θερμίδες πάλι, δηλαδή οι θερμίδες είναι οι ίδιες, λίγο παρακάτω νομίζω, αλλά πάλι είναι θερμιδογόνο προϊόν. Και που έτρωγα κανένα φρούτο στο ενδιάμεσο, αλλά αυτό που θα σας πω είναι ότι όσο καιρό έκανα αυτή την διατροφή από μόνη μου, παιδιά, δεν πεινούσα, δεν πείνασα ούτε την πρώτη μέρα που ξεκίνησα, για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Είναι ανθυποβολή? Μπορεί. Είναι το πείσμα μου? Μπορεί. Είναι όντως γιατί αυτές οι τροφές με έκαναν να μην έχω την αίσθηση της πείνας? Δεν γνωρίζω. Και κάπως έτσι είχα χάσει λοιπόν το πρώτο μήνα 4 κιλά, μου άρεσε, μια χαρά, και πιστεύω ότι σε εκείνο το σημείο θα ήμουν μια χαρά. Ναι, πιστεύω ότι εκεί θα μπορούσα απλά να έχω πάει στη συντήρηση και να μην συνεχίσω. Όσο πιο αδύνατος είσαι, τόσο πιο λίγα κιλά θα χάσεις με την ίδια προσπάθεια που θα κάνει ένας πιο υπέρβαρος από σένα. Οπότε τα 4 κιλά, παιδιά, για τον ένα μήνα στο δικό μου σωματότυπο και με τα δικό μου ύψος κτλ. Ήταν αρκετά κιλά.
που είχα χάσει. Τέλος πάντων, συνέχισα το όλο θέμα. Τον επόμενο μήνα πήγα σε μια πιο αυστηρή ουσιαστικά διαδικασία. Το μόνο που έκανα ήταν ότι αύξησα την ώρα που γυμνάζομαι. Και ας πούμε εκεί που γυμναζόμουν 40 λεπτά το πήγαινα στα 50 ή στη μία ώρα, ακόμα και στη μία μισή μερικές φορές. Συν το γεγονός ότι οι ασκήσεις που έκανα ήταν πιο απαιτητικές και ουσιαστικά δεν άφηνα τον εαυτό μου να επαναπαυθεί. Και περιόρισα τα γλυκά στο 0. Που σημαίνει ότι εκεί που σας είπα πριν ότι μια φορά την εβδομάδα, μπορεί και δύο μερικές φορές κάτι να τρώγα έτσι λίγο ή μπορεί να τρώγα και κανονικά, δεν θα έπαιρνα μια κρέπα ας πούμε μια φορά την εβδομάδα, δεν έγινε κάτι αλίμονο, δεν ήταν... Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και πρέπει να επιβραβεύεις και λίγο τον εαυτό σου και να το κάνεις να χαλαρώνει κάποιες μέρες. Εγώ εκεί πέρα το έκοψα εντελώς, γιατί πλέον πραγματικά ένιωθα ότι δεν το είχα ανάγκη και ότι δεν μου έλειπε. Οπότε για τον επόμενο 1,5 μήνα που διήρκησε αυτή η φάση, έχασα περίπου 6 κιλά στο σύνολο μέσα σε 1,5 μήνα. Και είχα φτάσει πλέον πιστεύω σε ένα σημείο το οποίο δεν ήμουν πλέον καλή, δεν φαινόμουν υγιής. Είχε ανησυχήσει γενικά ο κόσμος γύρω μου που συναναστρεφόταν μαζί μου. Μου λέγανε η μαμά, οι φίλοι μου και τα λοιπά ότι πρόσεχε, δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα που κάνεις. Ή ας πούμε βγαίναμε έξω και εγώ δεν θα έτρωγα αυτό που τρώγανε. Θα πέφευγα να βγω για να μπω στη διαδικασία να απολογηθώ ή να δικαιολογηθώ επειδή δεν τρώω. Είχα δηλαδή αυτή την άρνηση ότι δεν μπορείτε να με καταλάβετε. Εγώ το κάνω γιατί το θέλω και δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι κακό στον εαυτό μου. Είναι υγεία να γυμνάζεις και να τρως σωστά και υγιεινά. Οπότε για ποιο λόγο να πρέπει να δικαιολογηθώ επειδή δεν τρώω αυτά που τρώτε εσείς. Και είχα φτάσει μάλιστα και σε ένα σημείο, άμα έβλεπα άτομο να τρώει κάποια βρωμιά, είτε ένα τσιμπεργκερί, είτε ένας γύρος τέλος πάντων, το κοιτούσα και με έρχονταν αηδία. Δηλαδή ουσιαστικά είχα μια πάρα πολύ μεγάλη αποστροφή για αυτό το είδος το φαγητό. Τέλος πάντων όμως κάποια στιγμή γύρω στον τρίτο μήνα της όλης αυτής διαδικασίας αποφάσισα να χαλαρώσω λίγο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι συνέχιζα να τρώω φρούτα, λαχανικά και όλα αυτά που σας είπα πριν, αλλά με λιγότερη συνέπεια και περισσότερη ανεμελιά να το πω. Όμως συνέχιζα να κάνω γυμναστική, αυτή τη φορά 3 φορές την εβδομάδα, οπότε χαλάρωσα λίγο και την άσκησή μου και σταδιακά πήρα τα κιλά που είχα χάσει. Πιστεύω ότι το διόρθωσα και πλέον έχω μια πολύ καλύτερη σχέση με το σώμα μου και με το ψυχολογικό κομμάτι του πώς βλέπω το σώμα μου, της εικόνας του σώματός μου. Θέλω να σας πω ότι φυσικά δεν είμαι ικανοποιημένη από το σώμα μου, με την έννοια ότι καταλαβαίνω εγώ ίδια ότι εφόσον έχω σταματήσει να κάνω αυτά τα πράγματα, έχω σταματήσει εντελώς να γυμνάζομαι και έχω σταματήσει να τρώω υγιεινά στο βαθμό που έτρωγα. Τρέφομαι πάρα πολύ συχνά με junk food και με πάρα πολλές σοκολάτες και γλυκά γενικά, οπότε έχω επίγνωση ότι το σώμα μου δεν είναι στα καλύτερά του. Έχω συμβιβαστεί με την εικόνα του σώματός μου και ξέρω ποια πράγματα μπορώ να αλλάξω, γιατί τα είδα όταν άλλαζαν με τα πολλά κιλά που έχασα, και κάποια πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ, όπως είναι ας πούμε το τοπικό πάχος που είχα στη γάμπα και που την έχω ακόμη και είχα φτάσει 41 κιλά και δεν είχα χάσει από τη γάμπα, παιδιά, πολύ. Είχα γάμπα κανονική, όπως και μπουτάκι είχα κανονικό, όπως και στήθος είχα κανονικό. Οπότε ναι, πρέπει να λάβετε υπόψη σας και τα γονίδια σας και να μην περιμένετε να γίνονται θαύματα. Ακόμα και με τη γυμναστική. Σίγουρα όμως θα κάνετε ένα τεράστιο άλμα στο να βελτιώσετε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω τέλος να σας πω ότι ένα αδύνατο σώμα δεν είναι απαραίτητα υγιές. Παίζει ρόλο τα κιλά που είσαι, τι κιλά είναι. Από πού προήλθαν αυτά τα κιλά. Είναι κιλά από πρωτεΐνη καθαρή και από λαχανικά και φρούτα, ή είναι από junk food και κορεσμένα λίπη και τηγανιτά κτλ. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε πάντα ένα μέτρο σε ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, είτε είναι δίαιτα, είτε είναι μια απόφαση γενικά που παίρνουμε στη ζωή μας. Πρέπει να έχουμε μέτρο και να είμαστε πολύ σωστά ενημερωμένοι για να μην κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Οπότε για μένα το σωστό είναι να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό εάν έχετε πρόβλημα και θέλετε πραγματικά να χάσετε σωστά τα κιλά σας και να μην κάνετε ας πούμε αυτό που έκανα εγώ, το οποίο ήταν λίγο αυθαίρετο εντός εισαγωγικών, διότι σε ένα σενάριο που δεν ξυπνούσε εντός εισαγωγικών άμεσα και συνέχιζε όλη αυτή την κατάσταση, υπάρχει περίπτωση να είχα
καταλήξει με 35 κιλά και να τρέχα σε νοσοκομεία διασωληνωμένη. Οπότε νομίζω αυτό δεν είναι καλό για κανέναν. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βιντεάκι. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, να περνάτε πάρα πολύ καλά, σας αγαπώ πάρα πολύ, φιλάκια.